Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα ορόσημο για την ελληνική ιστορία. Αποτελεί όμως παράλληλα και συνιστά συνέχεια των διαχρονικών αγώνων των Ελλήνων για ελευθερία και δημοκρατία. Η χώρα μας βρίσκεται πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι και τότε, με δική της επιλογή, τέθηκε στο μεγάλο αγώνα μαζί με τους συμμάχους ενάντια στο φασισμό, στον ναζισμό, στην απολυτοκρατία. Και αυτή είναι μια διαχρονική θέση της ελληνικής, διαχρονική ελληνική θέση. Είμαστε πάντα στο πλευρό της δημοκρατίας, της ιστορίας. Είμαστε δίπλα σε όλους οι οποίοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είστε βέβαιοι και να αισθάνονται και οι Έλληνες πολίτες βέβαιοι και ασφαλείς ότι έτσι θα λειτουργήσουμε πάντοτε. Φιλάμε τα σύνορα πάντα. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση και ιδιαίτερα στην ελληνική νεολαία που πραγματικά δίνει αγώνες καθημερινά και θα είμαστε πάντα δίπλα στην νεολαία μας. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά. Σήμερα που τιμούμε τη μεγάλη εθνική γιορτή μας, η σκέψη όλων μας είναι στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από την τελευταία θεομηνία στη Θεσσαλία και σκεπτόμαστε τη λαχτάρα που θα είχαν και αυτοί να γιορτάσουν τη σημερινή μέρα όπως άλλες χρονιές. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι το πολυσήμαντο και διαχρονικό όχι του ελληνικού λαού να αποτελέσει οδηγό κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται εν ώψη αυτών που παρακολουθούμε τις μέρες μας τι γίνεται στις γείτονες χώρες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους σας. Μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το έθνος μας. Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου του 1940 και αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε όλοι είναι ότι σε όλη την ιστορία, αλλά ιδιαίτερα στην νεότερη ιστορία, υπήρξαν πάρα πολλοί ήρωες. Αλλά το έπος του 1940 απέδειξε ότι ήρωας είναι συνώνυμο με τη λέξη Έλληνας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά και τιμή και δόξα σε όλους αυτούς τους ήρωες που δώσαν την ψυχή τους πραγματικά και το αίμα τους για να είμαστε αυτή τη στιγμή ελεύθεροι.